Η αφορμή για την ανακοίνωση υπήρξε η τοποθέτηση του κυρίου Βαρουφάκη, ναι, για όσο αφορά τον ΦΠΑ. Όταν άκουσα τον κύριο Βαρουφάκη, τον Υπουργό των Οικονομικών, να μιλάει ότι θα αυξήσει το ΦΠΑ σε κάποιο είδος άνευ σημασίας, εκεί προβληματίστηκα. Διότι εδώ συμβαίνουν δύο τινά. Για να αυξήσεις το ΦΠΑ σε είδη τα οποία είναι άνευ σημασίας, τι θα εισπράξεις? Δεν θα εισπράξεις απολύτως τίποτα. Έτσι δεν είναι? Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ποιος είναι ο αντίκτυπος προς τα έξω? Όταν βγαίνει ο Υπουργός των Οικονομικών και λέει θα αυξήσουμε το ΦΠΑ σε τέτοια είδη, μόνο και μόνο για να θολώσουμε την εικόνα, νομίζω ότι αυτό, εντάξει, δεν ήταν και το ότι καλύτερο. Τώρα, να μιλήσουμε για τον κατώτατο μισθό. Τα 750 ευρώ πάνε σε βάθος χρόνου. Το 2016. Ναι. Να μιλήσουμε για τις καθαρίστριες. Άγνωστο πότε θα τις προσλάβουν. Το δικαστήριο μεταφέρεται για τον Οκτώβριο, από ό,τι διαβάσαμε. Ναι, το δικαστήριο, τον Οκτώβριο. Εδώ μιλάγαμε όμως προεκλογικά ότι άμεση, έτσι, πρόσληψη των απολυθέντων. Βλέπετε ότι σε μια σειρά από προεκλογικές εξαγγελίες πάμε πίσω. Τρίτον, θα βοηθήσουμε τους 300.000 συμπολίτες μας οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Συμφωνώ, εγώ να πω 500.000. Δεν μας είπαν όμως το ισοδύναμο, από πού θα τα εισπράξουν τα λεφτά αυτά. Διότι αυτά τα χρήματα κάποιος πρέπει να τα πληρώσει. Έτσι δεν είναι? Είπανε ότι θα μπουν λεφτά στα ταμεία από την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ακούστε να δείτε, αυτή την πάταξη της φοροδιαφυγής είμαι 58 χρονών και την ακούω εδώ και 30 χρόνια. Εάν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το καταφέρει αυτό, να ξέρετε ότι θα είναι από τα πιο αποτελεσματικές της ενέργειες. Κάτι που το θέλει, πιστεύω, όλη η Ελλάδα, το θέλει και η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα το θέλει και εμείς το θέλουμε. Ακούστε, στα θετικά που θα επιτυχαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, θα είμαστε δίπλα του. Στα αρνητικά όμως θα είμαστε απέναντι. Καλοπροαίρετη κριτική. Όταν διαπραγματευόμαστε στο εξωτερικό, είμαστε όλοι Έλληνες και πολεμάμε για την Ελλάδα. Από εκεί και πέρα όμως, την κριτική μας θα την κάνουμε. Είναι πράγματι κοντά στην εθνική διαπραγμάτευση η Νέα Δημοκρατία? Γιατί ο Αντώνης Σαμαράς, κύριε Μουζουράκη, ασκεί μια διαφορετική, έτσι, πιο σκληρή κριτική. Τι λέτε εσείς? Ακούστε να δείτε, ακούστε να δείτε. Προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβασε πάρα πολύ ψηλά τον πύχη. Οι προσδοκίες του κόσμου είναι μεγάλες. Και τώρα δηλαδή απέχει από λοιπόν, αυτές τις δεσμεύσεις. Οι προσδοκίες είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οι προσδοκίες του κόσμου πολύ μεγάλες. Έπαιξε ένα πάρα πολύ καλό επικοινωνιακό παιχνίδι. Σε αντίθεση με τη Νέα Δημοκρατία που τα πήγε χάλια επικοινωνιακά. Δεν έβγαλε προς τα έξω τίποτα από τα θετικά τα οποία είχε κάνει τόσα χρόνια. Τότε είχαμε γλιτώσει τη χρεοκοπία, τότε είχαμε γλιτώσει την καταστροφή. Αυτό δεν βγήκε προς τα έξω. Στο διατάφτα λοιπόν η κυβέρνηση σε αυτό το σημείο που έχει φτάσει τώρα τη συμφωνία είναι καλύτερη δηλαδή ή χειρότερη, τι πιστεύετε εσείς? Αφήστε να τη δούμε πρώτα όλη τη συμφωνία πώς θα περάσει. Καταρχήν δεν πρέπει να έρθει στη Βουλή να συζητηθεί, έτσι δεν είναι? Επιμένετε ως Νέα Δημοκρατία λοιπόν ότι πρέπει για πολιτικούς λόγους να ψηφιστεί από τη Βουλή? Βέβαια πρέπει να περάσει από τη Βουλή, να δούμε τι είναι αυτή η επέκταση της Δανειακής Σύμβασης. Γιατί για μένα είναι η επέκταση του μνημονίου. Δεν είναι επέκταση, δηλαδή τι σημαίνει δανειακή, επέκταση της Δανειακής Σύμβασης? Είναι επέκταση του μνημονίου. Δηλαδή το μνημόνιο συνεχίζεται. Λοιπόν, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ το φέρει στη Βουλή και μας αποδείξει το αντίθετο, εντάξει. Πρέπει να έρθει στη Βουλή να το συζητήσουν. Σε αυτό είμαστε κάθετοι. Νομίζω ότι αν έχω ακούσει καλά και ο κύριος Παπαδημούλης έχει πάρει μια διαθέση. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω ότι και ο κύριος Παπαδημούλης είχε πει ότι πρέπει, ότι νομικά δεν στέκεται, αλλά πολιτικά είναι ορθό. Μάλιστα. Καταλάβατε. Και γιατί πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θέλει να το φέρει μόνο προς συζήτηση και όχι προς ψήφιση αυτό το κείμενο συμφωνία? Όταν θα γίνει συζήτηση θα σας πω μετά. Αν με πάρετε τηλέφωνο μετά, αν θέλετε, να συζητήσουμε μετά. Θα βρεθεί σε δύσκολη θέση λοιπόν η κυβέρνηση? Ακούστε να δείτε. Ξέρετε ότι η κυβέρνηση έχει και τις συνιστώσεις της. Δεν ξέρουμε οι συνιστώσεις της, οι αριστερές συνιστώσεις. Την αριστερή πλατφόρμα μιλάτε, έτσι, ναι, που καταψήφισε στην κοινοβουλευτική ομάδα. Βέβαια. Βέβαια. Υπάρχουν μέσα φωνές οι οποίες είναι ο κύριος Λαφαζάρης, να μην κρυβόμαστε, ο κύριος Στρατούλης,
είναι ο κύριος Λαπαβίτσας, ο οποίος ήταν και υπέρμαχος της Δραχμής, δεν ξέρω αν είναι ακόμα, να ακούσουμε. Εάν δεν ακούσουμε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Άρα, όταν λοιπόν, θα ακούσουμε... η Νέα Δημοκρατία θα ψήφιζε, ενώ λέτε οι βουλευτές του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να μην την ψήφιζαν. Μπορεί να το δούμε και αυτό. Για να... μπορεί να γίνει και κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, κύριε Μουζουράκη, ναι, κλείνοντας, να πούμε ότι ο κόσμος δείχνει να εμπιστεύεται τους χειρισμούς της κυβέρνησης και να της δίνει ψήφο εμπιστοσύνης. Βεβαίως, είναι νωρίς. Σας είπα, ο ΣΥΡΙΖΑ έκτισε στην ελπίδα του κόσμου. Πράγματι άλλαξε η ψυχολογία του κόσμου. Το θέμα είναι να δούμε πώς θα τα πραγματοποιήσει αυτά τα πράγματα. Εάν τα πραγματοποιήσει, πολύ καλά θα κάνει. Εγώ είμαι θετικός. Θα χειροκροτήσω μάλιστα, γιατί θα κερδίσει η Ελλάδα. Μάλιστα. Θα κερδίσουμε εμείς, οι Έλληνες. Αλλά το θέμα είναι να το δούμε.